Τι σημαίνει ροζ φακί? Ροζ φακί. Ναι. Μπήκε μια κοπέλα στο Master Rocks, ναι, η οποία έχει τρέλα, η Μαρίνα, με τους χρωματιστούς φακούς. Ναι. Και έσκασε, ροζ φακούς. Έσκασε μύτη την πρώτη μέρα με χρωματιστούς ροζ φακούς, σαν το Δράκουλα. Έχει και μόβ, λέει. Έχει και γκρι. Και ανάλογα με τα ρούχα που φοράει, βάζει και χρωματιστούς φακούς. Αυτή η κοπέλα έχει και δικό της, δική της εταιρεία, νομίζω Block είναι, και εταιρεία με ρούχα, και συνήθως ντύνεται σαν γοργόνα, σαν πριγκιποπούλα, σαν. Αλλά πού είναι το περίεργο? Πού? Είναι η ίδια η Μίνα Ορφανού. Άντε! Ναι! Μοιάζουν πάρα πολύ με την ηθοποιό, βέβαια. Μοιάζουν ή έχουν και τα ίδια? Όχι, μοιάζουν. Δεν έχουν και τα ίδια. Ναι, να πούμε ότι η Μίνα Ορφανού έχει κάνει αλλαγή φίλου, έτσι. Όχι, απλά ο τρόπος που μιλάει, όλη η φυσιογνωμία, το χρώμα των μαλλιών μοιάζουν πάρα πολύ και φυσικά το ανάλογο τρολάρισμα, όπως καταλαβαίνεις. Έχει διότι πέσει. Οι Twitter-άνδες είναι στη γωνία και περιμένουν. Αλλά φοράει ροζ φακούς. Δηλαδή πήγε με ροζ. Τώρα ροζ. Άλλη μέρα θα φορέσει μοβ, άλλες φορές φοράει άσπρους. Άσπρους, σαν Δράκουλα. Είναι. Ο καθένας με την τρέλα του. Πώς ήταν αυτή η κοπέλα, Μαρίνα? Μαρίνα λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα το άλλο όνομα. Μαυρομάτι. Μαρίνα Μαυρομάτι. Απλά θέλω εδώ λίγο να σου πω, Θοδωρή, επειδή γίνεται τώρα ένας χαμός στο My Style Rocks, στο ότι τα κορίτσια έχουν στυλίστες και κατηγορεί η μία την άλλη. Θέλω να πω ότι όταν η παραγωγή κάθεται και επιλέγει κορίτσια, τα οποία έχουν πίσω τους εταιρείες με ρούχα, που σημαίνει ότι κολομάνε, έχουν δικά τους μπλο, έχουν οικονομική άνεση, και η μικρούλα η Ιωάννα, που τη λένε, που τα έχει με τον Σταθό Κωστόπουλο, υποθέτουμε ότι θα έχει μια άλλη άνεση. Φυσικό δεν είναι τα 500 ευρώ που τους δίνουν την εβδομάδα να τους, όχι να τους παραφτάνουν, να έχουν και λεφτά να πληρώσουν και στη λίστα, όχι μόνο να αγοράσουν ρούχα. Οπότε, τι τις κατηγορείτε? Ας παίρνετε κοριτσάκια, καθημερινά κοριτσάκια, να μην μπορούν να έχουν ίσα ίσα τα λεφτά, τα 500 ευρώ στην τσέπη, να ψωνίζουν πραγματικά και να κάνουν styling με τα 500 ευρώ. Και όχι να αγοράζουν ρούχα πανάκριβα, τσάντες πανάκριβες. Εντάξει, θα μιλήσω τώρα, μιλήσω για τη Βικτώρια Καρίδα, έφυγε, αλλά η κοπέλα έχει τέτοια οικονομική ευχέρεια που θα μπορούσε να αγοράσει και εσένα, ας πούμε, να σε φορέσει. Εδώ όχι στη λίστα μόνο. Μιλάγαν και τρέμανε. Βέβαια, όχι στη λίστα μόνο. Οπότε, φυσικό δεν είναι, άμα τα κοριτσάκια έχουν παραπάνω λεφτά και είναι και bloggers και instagrammers, πώς λένε, και από όλα που σημαίνει ότι εισπράττουν, να πάρουν και ένα στη λίστα. Οπότε, τι κατηγορήσετε μεταξύ σας, όλες έρχεται από έναν.